Συγκρότημα. Professional singers. Professional. Α, μάλιστα. Είσαι του hip hop R&B, δηλαδή. Ακούσε. Μάλιστα. Θα έκανε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, τρέλα. Δεν είναι σωστό. Τρελά. Ωραία. Και μπορεί να υπάρχει κάτι στο επόμενο δίσκο. Δεν λέω ακόμα κάτι. Ναι, μην πεις, Καλλιτέχνες της χρονιάς. Νομίζω ξέρω τι θα ψηφίσεις. Τι λες, για πες. Μέρη. Δεν ξέρω, πως ανατολίζομαι προς την Παπαρίζου, αλλά δεν ξέρω. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Αλήθεια, επειδή δεν έχω ψηφίσει σε δύο κατηγορίες ήδη την Έλενα Παπαρίζου, θα ψηφίσω την Έλενα Παπαρίζου. Αμαρτία. Αμαρτία. Και ψηφίζω την Έλενα Παπαρίζου όχι επειδή δεν θέλω να ψηφίσω το Σάκη Ρουμπά, απλά επειδή δεν έχω ψηφίσει την Έλενα Παπαρίζου στις δύο, δύο προηγούμενες και γυναίκα καλλιτέχνης και. Τι άλλο ήτανε. Ήταν pop. Ναι. Pop. Ναι. Κατάλαβα. Γιατί στις άλλες είμαι με το Σάκη, οπότε ψηφίζω. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Σάκη. Βίντεο κλιπ της χρονιάς. Επίσης βαρβάτη κατηγορία. Επίσης είσαι υποψήφιος. Νομίζω πως ναι. Σε επόμενο βραβείο. Πιο κοντά και αυτό. Σκηνοθεσία βίντεο κλιπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ από τις μέλισσες που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ρίγος το, ναι, κρυφά. Το κρυφά. Πάρα πολύ. Άρεσε, νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία δεν μας έχουν ψηφίσει ποτέ άλλο κομμάτι. Δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά νομίζω ότι κυρίως ναι, τον Κωνσταντίνο Ρίγο και το κρυφά ψηφίζουν σε αυτήν την κατηγορία οι καλλιτέχνες που έρχονται στο στούντιο. Και το πες ότι θες έχουν ψηφίσει. Ναι. Ισχύει, αλλά έχουν πει πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο. Σε 6 βίντεο κλιπ της χρονιάς, μην χάνουμε τον χρόνο μας. Ποτέ. Κώστας Μαρτάκης, μπράβο. Μπράβο, ωραίο παιδί. Το έχετε μάθει, μπράβο. Καταλάβαμε. Το έχουμε πιάσει. Fashion icon σε βίντεο κλιπ. Μέλισσες. Κρυφά. Μέλισσες. Μου άρεσε το στυλάκι αυτό. Συγκεντρωτικά έχει ψηφίσει δύο φορές Vegas, δύο φορές Μέλισσες. Όλους άλλους από μία, Καλά τα θυμάμαι. Αρκετά καλά, Αλέξανδρος. Ωραία, ωραία. Κρατάω το στατιστικά, ξέρεις. Και τον εαυτό μου 4. Αυτό ήμουν. Οπότε ο αγαπημένος καλλιτέχνης είναι ο Κώστας Μαρτάκης, καταλαβαίνω. Ναι. Πολύ ωραία. Στίχος ατάκα. Χρησιμοποίησες κανένα από αυτούς τους στίχους ατάκα στην καθημερινότητά σου? Είπες ποτέ I'm fabulous. Γιατί, επειδή είδατε τι έχω ψηφίσει. Τι έχω ψηφίσει. Αυτό έχω ψηφίσει, αλλά όχι, δεν το έχω πει. Όχι, δεν έχω πει ούτε τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή, ούτε σφύριξα και έλειξες. Θα ήσουν όμως ένας τέτοιος τύπος, θα έλεγες ποτέ στη ζωή σου σφύριξα και έλειξες? Όχι, μόνο αν ήμουν διαιτητής. I'm fabulous, λοιπόν. Να πεις πάλι. Ναι, ωραία. Δύο για να βρίσκεται το πες. Δύο. Θα τα πω μετά συγκεντρωτικά. Μαντρέιντ 106,2. Στο μυαλό του. Θυμάμαι. Με βλέπεις. Τι μυαλό είναι αυτό. Εντυπωσιάζομαι. Θα το κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, Μαντρέιντ 106,2, Track of the Year. Νομίζω δικαιωματικά. Τι, professional είναι. Όχι. Μπερδεύτηκα. Ρους εξαιρέσεις. Ρους εξαιρέσεις. Πραγματικά νομίζω ήταν. Από τα μεγαλύτερα hit της χρονιάς. Ήταν, όντως. Πολύ ωραία. Και νομίζω πιστεύω ότι, ότι αν. Νομίζω δεν είχε κλιπ το τραγούδι αυτό. Για πάρα πολύ καιρό δεν είχε κλιπ. Τώρα, πριν από περίπου κανένα δίμηνο, βγήκε κάποιο κομμάτι. Το οποίο ο Ρούς εμφανίζεται λάθος. Ήταν σε πάρα πολλές κατηγορίες. Σε πάρα πολλές κατηγορίες αν είχε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σου ήταν. Χρονιάς. Πολύ, έχει δίκιο. Μάλιστα, έτσι με γρήγορες διαδικασίες. Άλλη κατηγορία, ναι. Καλύτερο. Φτιάχτε μία να ψηφίσω. Τι κατηγορίες υπήρχαν παλαιότερα σε άλλα βραβεία? Καλύτερη ερωτική σκηνή σε βίντεο κλιπ. Καλύτερο φιλί σε ταινία. Καλύτερο φιλί σε ταινία, ναι. Καλύτερο σενάριο βίντεο κλιπ. Καλύτερη ταινία της χρονιάς. Αν θυμάμαι καλά, άκουσα ποιο τραγούδι θα παίξει πριν. Ναι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, κόλατα. Το καλύτερο φιλί σε βραβεία ΜΑΤ, το έχω δώσει με την Μαρολίτρα. Πράγματι, και σε αυτή την κατηγορία κερδίζεις. Ψηφίζω, Ψηφίζεις το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Ένα. Δύο. Τρία. Πάει. Μπράβο. Πάμε για Summer Wine, Κώστας Μαρτάκης και Μαρολίτρα από τα ΜΑΤ VMA. Επιστρέφουμε σε λίγο. Όχι για ψηφοφορία πια, για τις δικές ερωτήσεις και για άλλα πολλά. Για κοζερί. Τι θα λέει ο κόσμος, θα νομίζω ότι είμαι ψωνάρα. Δεν πειράζει, παιδί μου. Έχω ψηφίσει τον εαυτό μου σε όλα. Και στο καλύτερο φιλί. Για πάμε. Mad Radio 106,2. Μάλιστα. Νάτα. Έλα, απολύεστε. Αναλαμβάνω. Πήγα ευγενέστατος να πω ότι έχουμε πολλές ελεύθερες ζώνες το βράδυ. Απέλησε. Και αυτός μας απέλησε. Όχι, θέλετε να πάτε το βράδυ, γιατί το βράδυ δουλεύω. Αλήθεια. Και να έρθω εγώ αυτή την ώρα. Αλέξανδρε.
Το ήξερε ότι δεν μας βολεύει. Ξέρει πολύ καλά το αφεντικό. Ήξερε ότι δεν μας βολεύει το vote campaign. Δεν θα μας βγει σε καλό. Άλλοι παίρνουν τα βραβεία, εμείς θα χάσουμε και τη δουλίτσα μας. Θέλω οπωσδήποτε να μας πεις. Δεν απολύεστε, δεν σας απολύω. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτάκη μας. Τώρα κάτσε να το ρωτήσουμε κάτι. Θα έρθω να κάνουμε και τρεις μαζί εκπομπή, θέλετε? Όποτε θες βέβαια. Τέσσερις, είναι και η Νίκη βέβαια. Είναι η Νίκη Ζαχαροπούλου που είναι και φαν σου. Αυτό τώρα δεν πάρω να το πω. Πώς λέγεται. Υπερεαλισμός. Κάπως έτσι λέγεται. Αλλά να πω κάτι που σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα. Και το σκέφτομαι γενικά όταν βλέπω τον Κώστα Μαρτάκη και στην τηλεόραση, στις συνεντεύξεις κλπ. Έχει συμβεί κάτι τον τελευταίο κάπου ένα χρόνο τη ζωή σου? Έχει σαν να έχει πάρει πολύ. Ξεσαλώσει. Σαν να έχει ξεσαλώσει. Αυτή είναι η λέξη που θέλαμε να πούμε. Θυμάμαι ρε παιδί μου στην αρχή πιο μαζεμένο, πιο ντροπαλό. Έχει τώρα. Όχι, γενικά. Τρελίτσα μου. Για καλό το λέω βέβαια. Γενικά, ναι, ναι, το κατάλαβα. Και το δέχομαι κιόλα. Έτσι ήμουν πάντα. Απλά στις αρχές όταν βγήκα από το παιχνίδι, επειδή προερχόμουν από έναν τελείως διαφορετικό χώρο από το μπάσκετ, έπαιζα επαγγελματικά μπάσκετ. Το λέω για να το ακούει η κοπέλα μέσα που ρώτησε. Μάλιστα, μπράβο. Μπήκα σε αυτό το χώρο και ήταν πολύ απότομα όλα, ξέρεις, που γίνανε, ναι. Δημοσιότητα, πολλοίς κόσμος, τα μέσα, όλα αυτά. Και ήταν, ακολούθησα τη συμβουλή του Ηλία, του Ψινάκη, ότι επειδή δεν ξέρεις να το χειρίζεις όλο αυτό και μπορεί. Μέσα σε ένα χώρο ποτέ δεν σε αγαπάνε όλοι. Θέλουν σίγουρα και το κακό σου κάποιοι. Για να προστατέψεις τον εαυτό σου, να είσαι πιο απόμακρος, να μην μιλάς πολύ. Δεν ήταν δηλαδή σου απαγορεύω να μιλάς. Ήταν ότι μην μιλάς, ναι, για να μην εκτεθείς. Γιατί δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς όλο αυτό το θέμα. Δεν και ακούγεται πολύ λάθος αυτό. Όχι, ακούγεται πολύ σωστό. Πάρα πολύ λογική. Για μένα είναι το πιο σωστό αυτό. Ναι. Δηλαδή, όχι ότι τώρα τα έχω μάθει όλα, αλλά τώρα πλέον ξέρω να χειρίζομαι τη δημοσιότητα εντός εισαγωγικών. Πώς, εδώ ξέρεις να μας απολύσεις. Πώς να χειρίζομαι εντός εισαγωγικών πάλι τους δημοσιογράφους σε μια δύσκολη ερώτηση. Πώς να φερθώ. Ξέρεις, έχω μάθει κατά κάποιο τρόπο πώς να τα χειρίζομαι αυτά τα πράγματα. Όχι 100%, αλλά ξέρω πολύ καλύτερα από ό,τι πριν, που δεν ήξερα καθόλου τίποτα. Και είσαι και πολύ μικρός, μωρέ. Θέλω να πω ότι και ηλικιακά. Πώς με κάνεις? Δεν είμαι πολύ μικρός. Πήρα το πιο σοβαρό τώρα. Δεν είναι πιο. Τι κάνω, για πες. Είσαι 26. Για πες. 25 είπα εγώ. Εγώ είπα 26. Εσύ έπεσες μέσα, εσύ δεν με αγαπάς πολύ, εσύ με αγαπάς. 26, μα πολύ μικρός είσαι Κώστα. Θέλω να πω και ξεκίνησες. Καλά, και η Beyoncé είναι 27 και έχει κάνει τι έχει κάνει. Καλά, η Beyoncé τώρα. Είχε τον μπαμπά το μάνατζερ από τα 8 τη. Ναι, όχι, εμένα ο μπαμπάς μου καπετάνιο στην Εντενή. Καπετάνιο, έχω κάνει ταξίδια. Έχω γνωρίσει τόπους. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπες για τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, έχεις θυμάσει στην καριέρα σου κάποια συνέντευξη? Έτσι όπως το λες, συγγνώμη που σε κόβω. Ναι, ναι. Για να το σκεφτείς καλύτερα. Κόψε, κόψε. Έτσι όπως το λες στην καριέρα σου, λες και είναι Κώστας Μαρτάκης, 35 χρόνια επιτυχία στην καριέρα. 4 χρόνια είναι μόνο. Πώς το λες? Δεν είναι μόνο, ρε. Με κάθε καλή διάθεση. Όχι, όχι. Ελεύθερο. Αλλά δεν είναι λίγα αυτά που έχεις κάνει για τα χρόνια που είσαι. Όχι, όχι, σίγουρα δεν είναι λίγα. Και ξέρεις πότε το κατάλαβα. Πολύ ευγνώμων τον. Γενικά, ό,τι μου έχει συμβεί, είμαι πολύ χαρούμενο που μου έχει συμβεί, γιατί όντω μέσα σε 4 χρόνια έχω κάνει κατά τη γνώμη μου αρκετά σημαντικά πράγματα, από διαγωνισμούς, από support σε συναυλίες, συνεργασίες, ναι, στη μικρή Eurovision που είχα πάει και είχα βγει δεύτερος τότε. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα που χαίρομαι και αισθάνομαι περήφανος. Απλά έτσι όπως το πες μου θύμισε, ξέρεις, Γιάννης Πάριος, 35 χρόνια καριέρα. Σε 30 χρόνια από τώρα, ξέρεις. Θα σου κάνω έτσι. Υπομονή. Θα υπάρχω, μακάρι. Μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω αν θυμάσαι κάποια συνέντευξη που πραγματικά να ήθελες να κοπανείς τον δημοσιογράφο. Να έχεις δηλαδή έρθει σε πολύ δύσκολη θέση με κάποιο δημοσιογράφο. Και να ήταν αρχή ακόμα ενδεχομένως και να μπορούσες κιόλας να αντιδράσεις, να μην ήξερες τι να κάνεις. Καλά, τώρα όχι, επειδή έχω παλιώσει ότι σου χτυπάω κιόλας μόνο που είναι καμιά κοτσάνα. Απολύγεις όμως. Δεν επανέλθω. Αυτό έγινε, δέθηκε. Όχι, μωρή, πλάκα έκανα, παιδιά. Ναι, παιδιά, σε δύσκολη έτσι φάση με έχουν φέρει δημοσιογράφοι, ναι, αλλά γενικά επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Καλό παιδί. Δεν απολύω. Ναι, ναι. Και ξέρω πώς να λύσω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.